έφερε τους πρώτους γλυκούς καρπούς και γέννησε πολλές ελπίδες για τη συνέχεια. Αυτή η προσπάθεια αποτυπώνεται παντού στην Ετωλοκαρνανία. Αποτυπώνεται όμως και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, η οποία, λέω με περηφάνεια, αλλά και με τα λόγου γνώσεως, ότι πλέον έχει αλλάξει επίπεδο και δεν θυμίζει πια σε τίποτα τη Δυτική Ελλάδα του 2019. Σήμερα όμως είμαι εδώ για να σας μιλήσω κυρίως για την Ετωλοκαρνανία. Τον τόπο μου, τον τόπο σας. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω με αριθμούς. Οφείλω όμως να αναφέρω μερικά νούμερα που αναδεικνύουν το βάθος και το εύρος του έργου μας, γιατί θέλω να ξέρετε, πρέπει ο πολίτης να γνωρίζει τι κάνει η περιφέρεια για την Ετωλοκαρνανία, τι κάνουμε όλοι μας για τον τόπο μας. Ο ενημερωμένος πολίτης κάνει και τις σωστές επιλογές για το αύριο της ζωής του. Η ψήφος δεν χαρίζεται. Είναι επιλογή, είναι δύναμη, είναι εξουσία του ίδιου του λαού. Αυτή ζητάμε, την εμπιστοσύνη. Και με τα λόγου γνώσεως ερχόμαστε εδώ να ζητήσουμε την εμπιστοσύνη σας για μία ακόμη φορά. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν του 19 μέχρι και τώρα, στην Ετωλοκαρνανία έχουν διατεθεί πόροι ύψους 111 εκατομμυρίων ευρώ για έργα και δράσεις του ΕΣΠΑ. Επιπλέον, έχουν διατεθεί 54 εκατομμύρια ευρώ για έργα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας της Ελλάδας, 47 εκατομμύρια για ενισχύσεις στους αγρότες μας και 46 εκατομμύρια για τη στήριξη, ακούστε το νούμερο, 2.200 νέων επενδύσεων. Με άλλα λόγια, σε αυτά τα 4 χρόνια στην Ετωλοκαρνανία έχουν διατεθεί 258 εκατομμύρια ευρώ σε πόρους.